και Υπουργέ τα ακούσατε. Να ξεκινήσουμε με τις προσλήψεις. Ναι. 185 μόλις οι προσλήψεις, πολύ λιγότερες από κάθε άλλη φορά. Γι' αυτό μπορεί να έχουμε βιβλία από νωρίς και δεύτερο βάθμιο. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε περίπου 156.000 μόνιμους καθηγητές στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Έχουμε οι οποίοι μπαίνουν στο καθεστώς, συγγνώμη σας διακόπτω, στο καθεστώς ειδικών μισθολογίων. Όχι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Όχι. Έχουμε 15.000 αναπληρωτές και φέτος. Και έχουμε και 225 διορισμούς. Προφανώς οι διορισμοί είναι λίγοι. Και κενά μπορεί να υπάρξουν. Και μπορεί να υπάρξουν, εάν μου κάνατε την ερώτηση αυτή την επόμενη χρονιά, τον επόμενο Αύγουστο, θα σας έλεγα κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί όταν έχεις 156.000 εκπαιδευτικούς, 15.000 αναπληρωτές και 16.000 σχολικές μονάδες, υπάρχει τρόπος εξορθολογισμού του συστήματος για να μην υπάρξουν κενά. Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στο φετινό Αύγουστο. Δύο μήνες μέσα στο Υπουργείο είναι δύσκολο να εξορθολογίσουμε το σύστημα. Προσπαθούμε όμως με την υπάρχουσα δομή να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν κενά. Και όταν μιλάω για κενά, εννοώ για τις πρώτες μέρες. Μετά δεν θα υπάρξουν κενά. Θα καλυφθούν τα κενά. Θα έχουν καλυφθεί δηλαδή σε σύντομο διάστημα. Αυτό το οποίο ήθελα να μου επιτρέψετε να πω είναι. Εμένα με θλίβει να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και για τα κενά και για τα βιβλία.